Τώρα είναι να απαντάω επί συγκεκριμένων πολιτικών και όχι επί τίτλων. Δηλαδή, τώρα διαπίστωσα ότι προσπαθούν να μας χρεώσουν αρνητικά και τον ΜΕΝ και τον δεδοδικοματισμού. Το είπε με ένα ωραίο τρόπο ο κ. Στασούλας. Πρακτικά γιατί? Γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτοκριτική για τα αρνητικά του δικοματισμού, για τους καταγγέλλοντες και τους αναβάλλοντες. Και λέει, ας πούμε λοιπόν ότι τα έχει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και γιατί μόνο δεν που μπορώ... το είπα, είναι μια δρυμία αυτοκριτική. Λοιπόν, όμως αυτό που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο είναι ότι βλέπετε ότι τώρα τελευταία χρησιμοποιούνται αυτή την καραμέλα, την καινούργια περί λαϊκισμού. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι δεν με πειράζουν οι λέξεις. Και μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Αυτό που μας πειράζει είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα έχουμε τόσους πολλούς άνεργους, ότι ακόμα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι τόσο πολύ χαμηλά και ότι η υγεία και η παιδεία που είναι βασικά κοινωνικά αγαθά είναι ακόμα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σας πειράζει που εμείς, είναι λοιπόν, και η κυβέρνηση, αυτό που κάτι, μας ενδιαφέρει δηλαδή, είναι τώρα. Το πώς θα διορθώσουμε αυτές τις κοινωνικές παραμέτρους. Γιατί με αυτές συνδιαλεγόμαστε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχουμε με τις ηγεσίες των κομμάτων του ΝΕ να συζητήσουμε επί συνδικαλιστικών επιχειρημάτων. Μπορεί να συζητάμε και μέσα στη Βουλή και να συμφωνούμε και σε κάποια άρθρα νομοσχεδίων και θα το κάνουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας όμως είναι, θα προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας για υγειονομικό προσωπικό και για κάθαρση προμήθειας που στήσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις στα νοσοκομεία? Θα έρθουν το Σεπτέμβριο όλοι οι καθηγητές που ετοιμάζει τώρα το Υπουργείο Παιδείας για προσλήψεις? Θα έχουμε ένα δίκαιο ασφαλιστικό, όπως είχαμε μια δίκαιη επίλυση για την κοινωνία των κόκκινων δανείων? Βγαίνω από εμείς τα ρούχα μου. Αυτά μιλάτε, κύριε Φάμελ, λες και είστε στην αντιπολίτευση. Εσείς λοιπόν, κυβερνάτε. Επειδή λοιπόν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά τώρα πια, επειδή έχουμε τη δυνατότητα και με την κοινωνία κρινόμαστε, οι τίτλοι περί λαϊκισμού δεν με αφήνουν παγερά διάφορο. Διότι το λαϊκό στοιχείο στην πολιτική, πρακτικά η κοινωνική πλειοψηφία με την οποία συζητούμε και την οποία θέλουμε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, γιατί η εργασία και όχι ο πλούτος είναι αυτό που θα ξαναβάλει την Ελλάδα σε κίνηση. Η εργασία των νέων επιστημόνων και όχι ο πλούτος της Siemens. Και όχι ο πλούτος της Eldorado. Και θέλετε να σας πω για κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα τραγικό λάθος την πρώτη μέρα που ανέλαβε. Αναρωτήθηκε με τι μούτρα θα πάει ο κύριος Τσίπρας στον Νταβός, ενώ είχαμε αυτό το πρόστιμο στην Eldorado Gold. Εγώ λοιπόν θα πω ότι θα πάει περήφανα και θα πάει τίμια στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα να πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία και δεν υπάρχουν ρουσφέτια προς ημέτερους. Δεν δίνουμε φακελάκι στον επιθεωρητή περιβάλλοντος για να κρύψει το πρόστιμο. Ξέρετε ότι μιλάμε για πρόστιμα και εκθέσεις επιθεωρητών περιβάλλοντος του 2012 και 2013 που ήταν στα συρτάρια και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ τα είχαν κρυμμένα. Πρακτικά, σαφέστατα και στην επιχειρηματική κοινότητα, αυτό που λέμε είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει fast track για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Βενιζέλου. Γιατί τα επέβαλε υπάρχει... τώρα τα πρόστιμα και δεν τα είχε. Γιατί πολύ απλά ξεκίνησε από την πρώτη μέρα και με την προηγούμενη κυβέρνηση, με την πρώτη προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που είχαμε, με τις οικοδομικές άδειες, στη συνέχεια με την περιβαλλοντική άδεια και στη συνέχεια με τα πρόστιμα. Διότι χρειάστηκε να ανασυρθούν από τα συρτάρια, κυριολεκτικά σας λέω, οι εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 21 παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων που η ίδια δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει με το τι η πολιτεία διεκδίκησε πιθανά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει με τη συνέχεια της διοίκησης. Είναι η περιβαλλοντική μελέτη που εγκρίθηκε επί κυρίου Παπακοσταντίνου Υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει να κάνει καθόλου με δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του περιβάλλοντος ή της τοπικής κοινωνίας. Έχει να κάνει απλά με τήρηση της νομιμότητας. Και εγώ λέω ότι και για την ανάπτυξη και για τη μεγάλη επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει μια κυβέρνηση η οποία δεν λογαριάζει ημέτερους ή αφεντάδες, αλλά λέει με την τήρηση της νομιμότητας, όπως επιτάσσει και η δυτική ανάπτυξη, θα προχωρήσει όλη η επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κρεοπόλης της γειτονιάς σας ή γιατί ο βιοτέχνης της επαρχίας να έχει μικρότερη πρόσβαση στην πολιτεία και στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων από ότι η Eldorado Gold. Γιατί η Eldorado Gold να μπορεί να ρυπαίνει περισσότερο το νερό της Χαλκιδικής? Δεν μιλάμε γενικά το ότι παίρνει τον πλούτο του υπεδάφους χωρίς να πληρώνει τέλη στην Ελλάδα, που είναι ένα θέμα σύμβαση με τη Βουλή, την οποία τη διατύπωσαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Το αφήνω στην άκρη αυτό, που έχει να κάνει με το οικονομικό συμφέρον. Αλλά το νερό, το οποίο θα παραμείνει στην περιοχή και θα τροφοδοτήσει και την απλή κατοικία, αλλά και τον τουρισμό. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά ερωτήματα που η διεθνής κοινότητα θέλει να έχει λυμένα στην Ελλάδα. Μπορεί να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αμερόληπτη και θα υποστηρίζει την νομιμότητα ώστε να υπάρχει σταθερό περιβάλλον για την ανάπτυξη? Γιατί η επιχειρηματικότητα θέλει σταθερό περιβάλλον. Δεν θέλει να έχει κολλητό υπουργό για να δίνει φακελάκι. Γιατί αν δώσει, παραδείγματος χάρη, φακελάκι ο κύριος Στασούλας, δεν θα δώσει ο κύριος Φωτήλας. Η επιχειρηματικότητα θέλει ίδιους κανόνες. Στον Νταβός, λοιπόν, απαντάω στον κύριο Μητσοτάκη,
πολύ περήφανα και τίμια θα πάει ο Πρωθυπουργός για να πει ότι εξασφαλίζουμε ίσους κανόνες για όλους τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε η χώρα να έχει σταθερό περιβάλλον και φορολογικό και ασφαλιστικό που διαλύσαν οι προηγούμενοι, για να μπορέσουμε να έχουμε σταθερή εργασία και ανάπτυξη στην περιοχή. Σας κατηγορούν, κύριε Φάμελε, κατηγορούν ενώ την κυβέρνηση, όχι εσάς προσωπικά, ότι υπάρχουν ιδεολειψίες στην κυβέρνηση αυτή σε σχέση με το οτιδήποτε έχει την λέξη ιδιωτικό και το οτιδήποτε έχει τη λέξη επένδυση ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτό λέει τουλάχιστον η αντιπολίτευση. Προσέξτε αυτό σας κατηγορούν. Εγώ λοιπόν θα κάνω μία πάσα και θα πω. Θέλω να μου απαντήσετε ποιες κυβερνήσεις είχαν την ευθύνη της χώρας τα τελευταία 40 χρόνια και δημιούργησαν αυτό το κακό δημόσιο. Είχε την ευθύνη της κυβέρνησης και μίας πρόσληψης στο δημόσιο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά μέχρι τώρα? Είναι ένα απίστευτο ψέμα και μια τροποποίηση της δικής τους ευθύνης. Οι κυβερνήσεις του δικοματισμού είχαν την ευθύνη των πολιτικών και των αντικειμενικών και των υποκειμενικών, δηλαδή και του θεσμικού πλαισίου, αλλά και τη τάση των Υπουργείων. Οι υπουργοί λοιπόν των κυβερνήσεων αυτών, πολλές φορές ακόμα και εις βάρος των κομμάτων τους, δημιουργούσαν ένα κράτος φαύλο, άναρχο, αναποτελεσματικό και με προσλήψεις πολλές φορές δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική παραγωγή. Δεν τα έκανε η αριστερά αυτά. Η αριστερά δεν θέλει ένα κράτος μεγάλο το οποίο να έχει πολλούς υπαλλήλους. Αντιθέτως, εγώ θα έλεγα να συμφωνήσουμε σε ένα κράτος αποτελεσματικό για δύο όμως παραμέτρους. Γιατί εδώ θα βάλω μια παράμετρο επιπλέον. Την είπε ο κ. Φωτήρας εμέσως. Και για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία. Το κράτος δεν είναι μόνο για την οικονομία. Γιατί αν δεν υπάρχει κοινωνία, ακόμα και ως κοινωνική συνοχή και ηρεμία, δεν θα υπάρχει και οικονομία. Θα βάλω λοιπόν και τις δύο παραμέτρους πιο μπροστά από ό,τι βάζουν οι προηγούμενοι. Το κράτος το χρειαζόμαστε για αυτό το λόγο. Για τα δημόσια αγαθά, όχι για να τα διαχειρίζεται ως επιχειρηματίας, αλλά για να τα υπερασπίζεται για όλους μας, γιατί το κράτος είμαστε εμείς. Είμαστε οι ενεργοί πολίτες που πρέπει να είμαστε και περισσότερο ενεργοί. Δεν έχουν λοιπόν καμία σχέση με έναν κρατισμό, με κρατική επιχειρηματικότητα, αν κάποιοι μας το χρεώνουν αυτό. Αντιθέτως, κάποια άλλα κόμματα κάνανε το κράτος αυτό που είναι. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται σαφέστατη, και θα το δείτε τώρα στο νομοσχέδιο που ολοκληρώνεται αυτή τη βδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο, χρειάζεται σαφέστατη αξιολόγηση και των υπαλλήλων και των δομών. Και εγώ θα έλεγα να έρθει και ο πολίτης να αξιολογήσει την εφορία, να αξιολογήσει το σχολείο. Εμείς θέλουμε αξιολόγηση από την κοινωνία της δημόσιας λειτουργίας. Γιατί πρέπει η δημόσια λειτουργία να αξιολογείται περισσότερο και από την ιδιωτική. Την ιδιωτική λειτουργία πολλές φορές την αξιολογεί η αγορά και το κέρδος και ο πελάτης. Τη δημόσια πρέπει να αξιολογούμε όλοι. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα ταμπού σχετικά με το τι πρέπει να κάνει το δημόσιο. Το δημόσιο πρέπει να είναι ισχυρό για να εξασφαλίζει απλά το συμφέρον. Δεν σας ρώτησε για το δημόσιο, σας ρώτησε για τις επενδύσεις τις ιδιωτικές. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει σαφέστατα να υπάρχει ένα κράτος, μια πολιτεία η οποία θα ρυθμίζει και θα προστατεύει τις δημόσιες συνθήκες όπως είναι η φορολογία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η κοινωνική πρόνοια, ώστε να δίνει το χώρο με σταθερούς όρους να υπάρχει σαφέστατα και επιχειρηματικότητα και εργασία, τα οποία να προοδεύουν ταυτόχρονα και όχι το ένα εις βάρος του άλλου, γιατί υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Διότι πράγματι δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δημόσιο τη θέση εργασίας, αλλά το δημόσιο πρέπει να εγγυηθεί. Και προσέξτε κάτι. Επιτρέψτε με ένα παράδειγμα, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα στην ανάγνωση που κάνουν. Είμαστε κατά του δημοσίου και των παρεμβάσεων του δημοσίου, λέει η Νέα Δημοκρατία. Κάναμε μια σημαντική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη τελευταίες μέρες της πρωτοχρονιάς, του Χριστουγέννων, με τον κύριο Σπίρτζη. Ξαναβάλαμε μπρος το μετρό, που είχε σταματήσει ένα χρόνο από λάθη προκήρυξης του κυρίου Σουφλιά ακόμα, της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει μόνο 1000 εργαζόμενοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι η εμπορική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλος ο δημόσιος χώρος, η υγεία, το περιβάλλον, θα εξυπηρετηθούν από ένα δημόσιο έργο. Ωραία. Άρα το δημόσιο μπορεί με παρεμβάσεις του να τροφοδοτεί τη λειτουργία της κοινωνίας και της αγοράς. Συγκεκριμένα τώρα για την Ελντοράντο. Αν συμμορφωθεί με αυτά που ζητάτε, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις περιβαλλοντικές από ό,τι έχω καταλάβει. 21 παραβιάσεις, ναι, υπάρχουν στις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην αδειοδότησή της. Αν συμμορφωθεί με αυτά, τότε είναι καλοδεχούμενη να μείνει στην Ελλάδα? Διότι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό κίνημα στη Χαλκιδική, με κατοίκους Χαλκιδικής, πάρα πολλούς οικολόγους, οι οποίοι θεωρούν ότι καταστρέφει το περιβάλλον η συγκεκριμένη επένδυση και ότι πρέπει να φύγει. Κοιτάξτε, επί του προκειμένου νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τηρήσει την νομιμότητα και αυτό κάνει. Δεν κάνει τίποτα διαφορετικό. Άρα λοιπόν η Ελντοράντο αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να τηρήσει την νομιμότητα όσον αφορά και τις δικές της, τη δικιά της παραμετροποίηση της άδειας. Εδώ επιτρέψτε να σας πω κάτι παραπάνω και τεχνοκρατικά. Αν τηρήσει, εγώ θέλω να. Τεχνοκρατικά να σας πω κάτι παραπάνω. Αν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις, τόσο και θα μείνει. Επιτρέψτε να σας πω κάτι ως ειδικότητα.
Η Ελντοράντο, εκτός από όλες τις παραμέτρους που αφορά διαχείριση αποβλήτων για τα οποία έχει το πρόστιμο του συγκεκριμένο, που επαναλαμβάνουν 12 και 13 οι εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος, 2012 και 2013, είχε και μία πρόβλεψη στη μελέτη της, επειδή υπήρχαν πολλές μεγάλες αντιθέσεις στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τη χρήση κυανίου στην παραγωγή του χρυσού. Η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως έχει μία αντίδραση στο κυάνιο. Πρακτικά η Ελντοράντο λοιπόν ζήτησε και είχε πάρει την έγκριση να χρησιμοποιήσει το flash melting, την ακαριαία τήξη, για να μπορέσει να παράγει χρυσό χωρίς κυάνιο που επηρεάζει πάρα πολύ το περιβάλλον. Δεσμεύτηκε στην περιβαλλοντική μελέτη ότι θα το εφαρμόσει μάλιστα σε πιλωτική κλίμακα τα πρώτα 3 χρόνια. Δεν το έχει πετύχει. Εκτιμώ ότι τεχνολογικά διεθνώς δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο αποδεδειγμένο. Το λέω με βάση την επιστημονική μου ιδιότητα. Άρα λοιπόν έχει ίδια κάνει ένα σημαντικό λάθος, αν θέλετε παραπληροφορώντας την πολιτεία, αλλά δεσμευόμενη για κάτι. Εγώ λέω λοιπόν, ορίστε, επί της αδειοδότησης υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα. Το ανοιχτό ρήγμα που είναι τραγικό περιβαλλοντικά, το είπαν οι διευθύνσεις δασών πλέον από το 2011, και το flash melting που δεν μπορεί να το υλοποιήσει η εταιρεία. Αν δεν μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, δεν ευθύνεται η πολιτεία. Ευθύνεται η ίδια. Η ίδια λοιπόν πρέπει να τοποθετηθεί επί των δεσμεύσεών της. Η πολιτεία τηρεί την νομιμότητα. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέει και στον Ταβός. Ελάτε όλοι με βάση σταθερούς περιβαλλοντικούς, φορολογικούς και ελεκτικούς κανόνες σε μια κοινωνία που είναι κανονισμένη για να λειτουργήσουν πλέον όλοι μαζί. Ορίστε. Μάλιστα, κύριε Τασούλα. Επί ποιου θέματος αυτού που έχει μεγάλο. Αν φύγει η Ελντοράντο Γκολτ, το θέμα είναι ότι θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες που ξέρει ο κ. Φάμελος για τα περιβαλλοντικά.